Να συνομιλήσουμε με την κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, πρώην υφυπουργός, αναπληρώτρια υπουργός εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα βουλευτής Αχαΐας. Τι κάνετε, κυρία Αναγνωστοπούλου, είστε καλά? Καλημέρα. Καλά, κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα. Λοιπόν, περιμένετε και την επίσημη ενημέρωση, αλλά ο δικός σας σχολιασμός στα όσα λαμβάνουν χώρα από χθες, ουσιαστικά χθες το μεσημέρι, ποιος είναι? Είναι αυτός που είναι, νομίζω, όλων μας ανησυχία καταρχάς. Γιατί η Τουρκία μέσα σε πολύ λίγο διάστημα ξανακατεβαίνει, εντάξει την πρώτη φορά δεν κατέβηκε, τώρα όμως είναι στα όρια, αν δεν είναι μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Και δεύτερον, ημένει σε παράνομες ενέργειες οι οποίες έχουν και αυτή την τάση επιβολής αυτού που η Τουρκία θεωρεί δίκαιο για την ίδια. Αυτό που επίσης με ανησυχεί είναι ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας επιλέγει τις στιγμές, είναι ένας πολιτικός ο οποίος χρησιμοποιεί πάρα πολύ τους συμβολισμούς ως ισχυρά μηνύματα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η περίοδος αυτή, Αύγουστος, κοντά στο 15 Αύγουστο, και αν το θέσουμε και συμβολικά όπως φαντάζομαι τα θέτει όλα, η Αγία Σοφιά το απέδειξε, 100 χρόνια από τη συμφωνία των τη συνθήκη των Σεβρών, βλέπουμε ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα προηγούμενο ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς εμένα. Αυτό μπορεί να το θέσει οποιαδήποτε χώρα της περιοχής, αλλά στο πλαίσιο διαλόγου και συνομιλιών, όχι στο πλαίσιο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, τσαμπουκά. Άρα εδώ που βρισκόμαστε τώρα, η απάντηση, η ορθή, η λογική απάντηση από πλευράς της χώρας μας ποια πρέπει να είναι? Καταρχάς δεν θα έπρεπε να έχουμε βρεθεί. Φωνάζουμε, και σε αυτό κύριε Παπαδόπουλε θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο επίμονη, φωνάζουμε ότι η ελληνική διπλωματία, η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να έχει κινητοποιήσει εδώ και καιρό τις ευρωπαϊκές τουλάχιστον δυνάμεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Έπρεπε να έχει κινητοποιηθεί αυτό το πλαίσιο πολύ καιρό πριν. Γιατί όλα τα δείγματα που έδινε ο πρόεδρος Ερντογάν ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι κεραυνό σε νετρία αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες. Άρα λοιπόν το πρώτο δεν έγινε. Μία ισχυρή διπλωματική κίνηση, όχι ενημέρωσης, αλλά απέτησης και διεκδίκησης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει θέση, και όχι μόνο να πάρει θέση, να δημιουργήσει ένα ευρωτουρκικό πλαίσιο διαλόγου που θα αποτρέπει οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Δεν έγιναν αυτά. Τρέχει η κυβέρνηση εκ των υστέρων, πίσω από τα γεγονότα. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Μέχρι στιγμής οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν έχουν κάνει κάποια δήλωση που να δείχνει πυγμή και προσπάθεια αποτροπής οποιασδήποτε κίνηση της Τουρκίας. Ίσως η Γερμανία λίγο περισσότερο από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Που είναι ίσως και η μόνη που μπορεί να πιέσει για πολλαπλούς λόγους τον κύριο Ερντογάν. Είναι η μόνη που θα έπρεπε να πιέσει, και εδώ πρέπει να μπει και μία υποσημείωση. Αφού εμείς, η ελληνική κυβέρνηση, είχε φτύσει εξ αρχής εμπλέξει τη Γερμανία, είχε γίνει μυστική συνάντηση στο Βερολίνο κλπ. Είναι ανεπίτρεπτο να μην έχει ενημερωθεί η Γερμανία, αφού εμείς την είχαμε εμπλέξει ως Ελλάδα, να μην έχει ενημερωθεί για το Ελληνοκυπριακό Σύμφωνο. Η πρόταση «δεν πρόλαβα» του κυρίου Δένδια να ενημερώσω τη Γερμανία είναι λίγο ελαφριά σε αυτές τις περιόδους που ζούμε. Τώρα, εδώ που βρισκόμαστε, η Τουρκία έτσι κι αλλιώς, εάν ξεκινήσει έρευνες, είναι παράνομη. Παρανομή διεθνώς. Δεν παρανομεί μόνο απέναντι στην Ελλάδα, παρανομεί διεθνώς. Είναι παρανομία διεθνής αυτή. Γιατί ακόμα και αν αγνοεί την ελληνική υφαλοκρηπίδα, δεν επιτρέπεται εκεί που δεν υπάρχουν οριοθετήσεις, δεν επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο, όχι μόνο από εμάς, να κάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα ερευνητική. Στο Βυθό. Άρα, στο Βυθό. Παρανομεί διεθνώς. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή δε που μπαίνει σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, εκεί και ξεκινήσει ερευνητικές δραστηριότητες,
εκεί η αποτροπή είναι αναπόφευκτη. Εάν ξεκινήσει δραστηριότητες, θεωρώ και είναι κάτι που δεν είναι για μας ό,τι καλύτερο, κύριε Παπαδόπουλε. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα που έχουμε πει ότι όλες αυτές οι διαφορές που αφορούν υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, πρέπει να λύνονται με διάλογο και ειρηνικά. Να μην στρατιωτικοποιούνται αυτά τα θέματα. Καλό είναι να μην φτάσουμε εκεί. Καλό είναι να αποτραπεί ειρηνικά η οποιαδήποτε δραστηριότητα. Προφανώς. Δεν τίθεται θέμα. Να ρωτήσω, ως προς το χρόνο, αλλά και ως προς την ουσία της υπογραφής της Συμφωνίας Ελλάδος-Αιγύπτου, η δική σας θέση εν τέλει ποια είναι? Καταρχάς να πούμε ότι καλώς γίνονται οριοθετήσεις με άλλες χώρες και έτσι πρέπει να γίνεται. Η στιγμή που επιλέχθηκε, αλλά και το περιεχόμενο της συμφωνίας, το οποίο δεν γνωρίζουμε και δεν θα πω τίποτα για το περιεχόμενο μέχρι να έρθει στη Βουλή και να δω το κείμενο. Έχω μάθει τουλάχιστον να λειτουργώ έτσι. Αλλά ο χρόνος που επιλέχθηκε, βεβαίως κυρίαρχη, κυρίαρχο κράτος είμαστε, όποια στιγμή θέλουμε κλείνουμε συμφωνίες. Αλλά σας λέω, έχει ξεκινήσει, είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση μία άλλη διαδικασία. Πάει σε μία άλλη διαδικασία και βρισκόμαστε πάλι στην ίδια μεριά που είχαμε, στο ίδιο σημείο που είχαμε βρεθεί τον Ιούλιο. Εδώ κάτι δείχνει για κινήσεις οι οποίες είναι λίγο σπασμωδικές, για να μην πω πάρα πολύ σπασμωδικές. Δηλαδή, έχει εμπλακεί η Γερμανία και με δικιά μας βούληση. Έχει γίνει συνάντηση στο Βερολίνο. Κάτι έχει υποθεί που ποτέ δεν μάθαμε τι ακριβώς έχει υποθεί. Κάτι έχει συμφωνηθεί. Αυτό αφήνεται στην άκρη, δεν ενημερώνεται καν η Γερμανία και πάμε σε κάτι άλλο το οποίο καλώς έγινε. Καλώς έγινε η συμφωνία. Δεν θα πω και διεμβολίζει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, αλλά πάνω απ' όλα δείχνει ότι οι διευθετήσεις στην περιοχή γίνονται με ειρηνικό τρόπο, με διάλογο και με συμβιβασμούς. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το περιεχόμενο, σας λέω, τι ακριβώς λέει, θα το δούμε. Να μην λέμε πράγματα στον αέρα. Που θα έρθει στη Βουλή τον Σεπτέμβριο, αν και θα υπάρχει ενημέρωση των αρμοδίων την επόμενη εβδομάδα από τον κύριο Δένδια, των αρμοδίων των κομμάτων. Ναι. Αλλά τουλάχιστον έπρεπε όλες αυτές οι κινήσεις να εντάσσονται σε μια στρατηγική. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι ότι βλέπω την κυβέρνηση και χωρίς καμία αντιπολιτευτική διάθεση, πραγματικά, να κάνει σπασμωδικές κινήσεις συνεχώς στην εξωτερική πολιτική. Ένα χτύπημα εδώ, ένα χτύπημα εκεί, χωρίς να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο το οποίο θα έχει ένα στόχο. Την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και την ειρήνη στην περιοχή. Κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η ειρήνη είναι ένα σκληρό, πάρα πολύ σκληρό, δημοκρατικό πλαίσιο. Θέλει κόπο, θέλει αγώνα και θέλει πάρα πολύ επίμονες κινήσεις, πολύ συντονισμένες και επίμονες κινήσεις. Το στρατηγικό πλαίσιο πρέπει η κυβέρνηση να το οριοθετήσει μαζί με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Λοιπόν, να δούμε τι θα βγάλει και η επικοινωνία του κυρίου Μητσοτάκη με τους πολιτικούς αρχηγούς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αναγνωστοπούλου, για τη συνομιλία. Εγώ, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα.